Λίστα φαρμάκων τα οποία οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να προμηθεύονται μόνο από τα νοσοκομεία και τα φαρμακεία του ΟΕΕ, οποία ετοιμάζει το Υπουργείο Υγείας, με τους φαρμακοποιούς να επισημαίνουν πως αυτό θα προκαλέσει προβλήματα στους ασθενείς και ότι το φάρμακο είναι ένα κοινωνικό αγαθό και ο καθένας θα πρέπει να το βρίσκει εύκολα παντού και όχι μόνο σε συγκεκριμένα φαρμακεία. Μια καινούργια θετική λίστα θα βγει, σύμφωνα με την οποία τα φάρμακα αυτά θα προμηθεύονται από τα νοσοκομεία και από τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ. Όταν ένας ασφαλισμένος δεν το βρίσκει στο νοσοκομείο ή στο φαρμακείο του ΕΟΠΗ, τότε θα καταφεύγει με μια σφραγίδα στερείται να το προμηθεύεται από το ιδιωτικό φαρμακείο. Αλλά και αυτό είναι συζητήσουμε αν θα μπορέσει να το βρει το ιδιωτικό φαρμακείο, γιατί τα περισσότερα φάρμακα αυτά τα αγοράζουμε αντικαταβολή από τις εταιρείες και είδατε πόσο καιρό κάνουμε για να τα αποπληρωθούμε. Όλο αυτό με τη νέα λίστα είναι κάτι θετικό? Θετικό δεν θα το έλεγα. Θα έπρεπε κάθε ασφαλισμένος να μπορεί να προμηθεύεται το φάρμακό του, γιατί δεν υπάρχουν διακρίσεις ασθένειες. Ο ασθενής, ακόμη και για το πιο μηδαμινό φάρμακο, το έχει ανάγκη και το χρειάζεται. Το φάρμακο δεν είναι κοινωνικό αγαθό. Δεν είναι τροφή ή κάτι το οποίο μπορείς να το παραβλέψεις. Θεωρώ ότι καθένας πρέπει να βρίσκει ανά πάσα στιγμή το φάρμακό του και να μπορεί να το προμηθευτεί, να είναι προσβάσιμο αυτό το φάρμακο από οποιοδήποτε σημείο. Παράλληλα, η Επιτροπή Τιμών αναμένεται να εκδώσει νέα λίστα, όπου πιθανότητα θα υπάρχει μια οριζόντια μείωση των τιμών σε ποσοστό 10% σε όλα τα φάρμακα. Με τους φαρμακοποιούς να τονίζουν πως αυτό θα έχει ως συνέπεια την εξαφάνιση πολλών σκευασμάτων από τη χώρα μας. Θα προκύψει ένας νέος κατάλογος με μειωμένες τιμές. Ακούγεται για μια οριζόντια μείωση 10% σε όλα τα φάρμακα. Που τι σημαίνει? Ότι πολλά φάρμακα θα εξαφανιστούν από την ελληνική αγορά. Θα είναι πλέον για ευνόητους λόγους εξαγώγημα. Ακόμα και τώρα πάνω σε αρκετά φάρμακα δεν υπάρχουν στα ράφια των φαρμακείων, με τους ιδιοκτήτες να επισημαίνουν πως αυτό δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που θα ακολουθήσει.